όντως η ανεργία όταν χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι οι μετανάστες και βέβαια όταν έχουμε ένα 8 ευρώ που το έχουμε σπάσει σε 2-4 ώρα και μία θέση εργασίας τη σπάζουμε σε 2, βεβαίως μπορούμε έτσι επίπλαστα να πούμε ότι έχει μειωθεί η ανεργία. Αυτά είναι με τα δικά σας δεδομένα. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι πολίτες που μας παρακολουθούν, ακούγοντας την κυβέρνηση να μιλάει για ανάπτυξη και για οικονομικές επιτυχίες, θα νομίζουν ότι παρακολουθούν μία φάρσα, κύριε Υπουργέ. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς τους διαβεβαιώνουμε ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικές επιτυχίες στον τύπο ανάπτυξης που αυτή επιδιώκει και δεν πρόκειται για φάρσα, αλλά για μία τραγωδία. Έχει σημαντικές επιτυχίες αυτή η κυβέρνηση στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών, των τραπεζιτών και των μεγάλων επενδυτών. Για το 2014 πετσοκόβονται για ακόμα μια φορά οι δαπάνες για ασφάλιση, πρόνοια, μισθούς και συντάξεις. Από 44,8 δις ευρώ πέφτουν στα 41,9 δις. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος του μνημονίου. Αυξάνονται οι φόροι για μισθωτούς, μικρομεσαίους και αγρότες. Μόνο η αύξηση από την ακίνητη περιουσία φτάνει το 41%. Ενώ για τη μαύρη τρύπα του χρέους, σύμφωνα με την Τρόικα, θα πρέπει το 2014 να δαπανηθεί το τεράστιο ποσό των 62,5 δις ευρώ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικές επιτυχίες στην άσκηση μιας σκληρής ταξικής πολιτικής που αναδιανέμει εισοδήματα από τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους προς το μεγάλο κεφάλαιο, τους τραπεζίτες και τους τοκογλύφους. Το 2014 ίσως να είναι από τις πιο δυσίωνες χρονιές για τους μικρομεσαίους, γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά να εξωθήσει στο λουκέτο έναν μεγάλο όγκο των επαγγελματιών που βρίσκονται στο κόκκινο. Τα φορολογικά βάρη των μικρών επιχειρήσεων οκταπλασιάζονται με την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης που ήδη έχετε ψηφίσει. Φόρος 26% από το πρώτο ευρώ. Αύξηση 800% της προκαταβολής φόρου, αφού όλοι οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται ως νομικά πρόσωπα. Διατήρηση και αύξηση 15% του τέλους επιδιδεύματος, το οποίο αποτελεί κεφαλικό φόρο για κάθε επιχειρηματία. Δεύτερη μεγάλη θηλιά, οι οφειλές του ΟΑΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, σε σύνολο 780.000 ασφαλισμένων οφείλουν πάνω από 2 δίμηνα το 43%, ενώ στην πρόσφατη προσπάθεια ρύθμισης οφειλών ανταποκρίθηκε μόνο το 8% των οφειλετών. Και έρχεστε με αυτόν τον προϋπολογισμό να φέρετε μία νέα μείωση της κρατικής επιχορήγησης για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ενώ εκτιμάτε ότι το κενό στον ΟΑΕ θα καλυφθεί δήθεν με την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Δηλαδή, με το ανελαίωτο κυνήγι των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων που δεν εισφοροδιαφεύγουν αλλά αδυνατούν να πληρώσουν και στους οποίους στέλνετε φυρμάνια πληστηριασμών αντί να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν. Όλες αυτές οι ενέργειες σε συνδυασμό με την πτώση της κατανάλωσης που προβλέπει ο προϋπολογισμός οδηγούν ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων εκτός αγοράς προς όφελος των πολυεθνικών, των πολυκαταστημάτων, των σούπερ μάρκετ που βλέπουν το μερίδιό τους συνεχώς να αυξάνεται. Και σε αυτό οι μνημονιακές κυβερνήσεις υπήρξαν πολύ αποτελεσματικές, θεσμοθετώντας χρέη για τους μικρούς και μεταβάλλοντας τους όρους του ανταγωνισμού υπέρ των μεγάλων. Μίλησε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης για τα αναπτυξιακά βήματα του Υπουργείου του και για τα σχέδια ανάδειξης της Βορείου Ελλάδος ως Μητρόπολης των Επενδύσεων. Του απαντώ λοιπόν. Η Βόρεια Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, είναι πρωταθλήτρια στη φτώχεια, στην ανεργία και στα λουκέτα. Σε ποια ανάπτυξη αναφέρεστε? Όχι μόνο ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, όλη η κυβέρνηση. Στις απολύσεις στην Coca-Cola και στη μεταφορά και άλλου κομματιού της παραγωγής στη Βουλγαρία. Στις απολύσεις στον Αλατίνη, στο Φωκά και στον Αγαπητό που έκλεισαν. Στους απλήρωτους στον Κολιό που ο Κολιός είναι αυτός που του δόθηκε η συνεταιριστική αγνώ. Στις απολύτησεις που ετοιμάζεται στην Έλβο, η οποία είναι συνδεδεμένη με την εθνική άμυνα της χώρας. Στους απλήρωτους εργαζόμενους της ΕΚΑΠ που πλασάρατε ως πρότυπο ιδιωτικοποίησης.
στους εργαζόμενους της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, αλλά και στους τεφλοπαραγωγούς που κάθε εξάμηνο τρέμουν την πώληση και το κλείσιμο των εργοστασίων. Αυτή είναι η εικόνα της Βόρειας Ελλάδας. Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της, να παλεύουν να επιβιώσουν και να μπαίνουν σήμερα στο μάτι του φορολογικού κυκλώνα και τον κύριο Καράογλου να μην λέει κουβέντα. 93% η αύξηση των φόρων για τους αγρότες την τελευταία τριετία. 20% η μείωση του εισοδήματος και ψηφίσατε 13% οριζόντια αύξηση του φόρου εισοδήματος και αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης σε αυτό των επιχειρηματιών με ό,τι επιπλέον βάρη αυτό συνεπάγεται. Και το αποκορύφωμα, η φορολόγηση της αγροτικής γης που ετοιμάζεται. Ενώ 7 εκατομμύρια στρέμματα έχουν βγει εκτός καλλιέργειας τα χρόνια της μνημονιακής λέλαπας. Υπερφορολογείται τον αγρότη και τον οδηγείται στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Φορολογείται την αγροτική γη και την οδηγείται στην απαξίωση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις επενδύσεις που δήθεν θα αναδείξουν τη Βόρεια Ελλάδα σε Μητρόπολη επενδύσεων, αυτές είναι το ξεπούλημα της ΕΙΑΘ, του ΟΛΦ και της ΕΕΛΒΟ. Και είναι η μεταφορά τεράστιων εκτάσεων δημόσιας γης, ακινήτων και γυαλών στο ΤΑΙΠΕΡ, στη Χαλκιδική, στη Βόλβη, στην Καβάλα, στο Θερμαϊκό. Εκατοντάδες στρεμμάτων από παραθαλάσσια φιλέτα που προορίζονται για δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων στο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης της Ισπανίας που ήδη έχει χρεοκοπήσει. Επενδύσεις που καταστρέφουν οι οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πόρους και μετατρέπουν τη Βόρεια Ελλάδα σε αποικία των εταιριών αναψυχής και real estate. Η ανάπτυξη που επικαλείται η κυβέρνηση είναι μια ανάπτυξη ταξική που σταθεροποιεί τη φτώχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το λαό, τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες να παλέψουν για μια ανάπτυξη προς όφελός τους. Μια ανάπτυξη που απαιτεί διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους με κατάργηση των μνημονίων, ανατροπή της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής, ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης και της κοινωνίας. Καταψηφίζουμε φυσικά αυτόν τον προϋπολογισμό λαϊζιλεσίας του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει ο κ. Ιωαννίδης, βουλευτής.